Ξεκινάμε. Καλησπέρα. Νομίζω ότι για 60 λεπτά η ομάδα μας θα έρθει πάρα πολύ καλά στο κήπεδο. Μας θα είναι αρκετά ανταγωνιστική απέναντι σε ένα Ολυμπιακό ο οποίος παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Είμαστε επικίνδυνοι στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Καμαράκη. Ήμασταν, θα έλεγα, αρκετά επικίνδυνοι στο transition γιατί βρήκαμε πάρα πολλούς χώρους. Για να μπορέσουμε να γίνουμε και απειλή και να κάνουμε τον γκολ. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα. Είχαμε καλή οργάνωση στο παιχνίδι μας με κοντά τις γραμμές. Και νομίζω ότι το ίδιο συνεχίσει έτσι και μέχρι το 60. Από εκεί πέρα, μόλις δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Ήταν σαν να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν αντέξαμε και στην πίεση του Ολυμπιακού. Και από εκεί πέρα είχαμε και αρκετά παιδιά τα οποία και δεν ήταν έτοιμοι για 90 λεπτά, αλλά και έπρεπε να τους ξεκουράσουμε. Κάνουμε τις αλλαγές, γιατί είχαμε και αρκετούς τραυματίες. Το ρόστερ μας είναι, έτσι, έχουμε αρκετά νέα παιδιά, κοντό θα έλεγα. Και τα συνεχόμενα παιχνίδια, τα Κυριακή τώρα πάμε στην τρίτη εβδομάδα, σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο. Από τα παιδιά δεν είχαμε παράπονο, τουλάχιστον για 65-70 λεπτά σταθήκαμε αρκετά καλά, δώσαμε ό,τι είχαν και δεν είχαμε. Πολλά παιδιά παίρνουν εμπειρίες μεγάλες από τέτοια παιχνίδια. Και πρέπει να ξεκουραστούμε για να ετοιμαστούμε για ένα επίσης δύσκολο καταπληκτικό παιχνίδι όπως είναι ο ΠΑΟΚ στο κύπελλο και το παιχνίδι του Απόλλωνα το Σάββατο στη Νέα Σμύρνη. Που για μας μετά την Τρίπολη είναι ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο είναι πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Ήταν σε καρδιά για τον Ολυμπιακό για την νίκη. Ερωτήσεις, παιδιά, υπάρχουν. Ναι. Καλά, Δημήτρη. Καλησπέρα. Ο Πανελλήνιος Όλιος είναι ανταγωνιστικός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έχει χάσει και την ευκαιρία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, μετά το πρώτο γκολ, δείχνει να καταραίει. Αυτό μπορεί να επηρεάσει ψυχολογικά την ομάδα στη συνέχεια. Θέλω να πιστεύω όχι. Ήδη μίλησα τα παιδιά. Σίγουρα νομίζω ότι η έκταση του σκορ δεν είναι, θα έλεγα, βάση της εικόνας του παιχνιδιού. Αλλά δυστυχώς είναι μια ομάδα νέα, μια ομάδα η οποία πολλά παιδιά δεν έχουν εμπειρία. Και μετά το πρώτο και το δεύτερο νομίζω ότι πραγματικά καταρρεύσαμε και δεν είχαμε ούτε την εμπειρία να διαχειριστούν ένα παιχνίδι στο 2-0. Άλλη ερώτηση. Ναι. Ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα που έχει τη δική του ιστορία και στο κύπελλο έχει δύο κατακτήσεις. Προτεραιότητα το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και βλέπουμε λίγο πιο πίσω το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Καθώς και στο πρωτάθλημα χρειάζεται τους βαθμούς η ομάδα. Εντάξει, τον Απόλλωνα μας θα τον κάνουμε και με τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς, όπως είπα και πριν, δεν έχουμε πολλά παιδιά να αλλάξουμε ή να φρεσκάρουμε. Πάλι ήδη θα παίξουν. Στην ουσία θα τον κάνουμε τον Απόλλωνα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ σίγουρα. Αλλά έχουμε στο μυαλό μας και τα δύο παιχνίδια, και τον ΠΑΟΚ και τον Απόλλωνα. Και είναι κοντά οι μέρες, Τετάρτη, Σάββατο. Και έχουμε τουλάχιστον να μην έχουμε κάποιο τραυματισμό και από εκεί πέρα να βρούμε λύσεις να διαχειριστούμε την κούραση του παιχνιδιού. Καλή ερώτηση. Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλό βράδυ.